Ένας νέος συνδυασμός ζητά την ψήφο και την στήριξη των πολιτών στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου. Πρόκειται για το συνδυασμό παραγωγικές τάξεις. Ο εκπρόσωπος του Παναγιώτης Αρνίδης μιλά για το ψηφοδέλτιο αλλά και τις βασικές από εδώ και πέρα κινήσεις του συνδυασμού. Θέλουμε να σας ανακοινώσουμε ότι και εμείς οι παραγωγικές τάξεις κατεβάζουμε το συνδυασμό για το Δήμο Κοζάνης. Ήδη έχουμε συμπληρώσει 50 παραγωγούς. Η παραγωγή μας, οι υποψήφοι μας είναι όλοι από τον κλάδο της γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλληλείας, μελισσοκόμων και έχουμε και γεωπόνο. Από τον κλάδο μας δηλαδή όλοι είναι. Βλέποντας ότι κανένας από τους συνδυασμούς δεν μας πλησίωσε να στηρίξει και το δικό μας τον κλάδο, αποφασίσαμε να κατεβάσουμε εμείς με το νέο νόμο αυτό δικό μας συνδυασμό να εκπροσωπούμαστε μέσα από το Δήμο. Γι' αυτό το λόγο αποφασίσαμε και κατεβάσουμε και αυτή τη στιγμή διαπραγματευόμαστε με γραφείο, να ανοίξουμε το γραφείο μας και να ολοκληρώσουμε αυτό το εγχείρημα που ξεκινήσαμε. Πότε θα γίνουν οι επόμενες κινήσεις? Ήδη έχετε 50 άτομα στο ψηφοδέλτιό σας και τι έχετε στο μέλλον? Συνεχίζουμε τις επόμενες κινήσεις. Το γραφείο, να οργανώσουμε, να βγάλουμε τις ανακοινώσεις μας, τις φωτογραφίες, τα πάντα. Άρα είναι δεδομένο ότι υπάρχει ένας νέος συνδυασμός για το Δήμο Κοζάνης και ονομάζεται ο συνδυασμός παραγωγικές τάξεις. Ναι, παραγωγικές τάξεις για το Δήμο Κοζάνης. Επικεφαλής είστε εσείς, κύριε Αρνίδη? Όχι, δεν έχουμε επικεφαλής. Ο πλειοψηφών σύμβουλος θα είναι και ο επικεφαλής μας. Ο καθένας θα τρέχει για τον εαυτό του. Δεν είναι πιο δημοκρατικό, πιο δίκαιο αυτό? Γιατί να τρέχω εγώ για τον άλλον? Να μαζεύω ψήφους, να βγάλω τον άλλον, οποιονδήποτε. Δεν έχω κάνει με κανέναν τίποτα, αλλά ο καθένας τρέχει για τον εαυτό του. Φαντάζεστε πως θα είναι ένας πλήρης συνδυασμός? Χρειάζεστε περίπου 70 άτομα. Μέχρι στιγμής και με 41 μπορείς να καταθέσεις το ψηφοδέλτιο. Εμείς υπερβαίνουμε. Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στους 50, αλλά θα φτάσουμε και τους 70, όπως λέτε.